Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας άναψε το πράσινο φως για τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca χωρίς να θέτει ανώτατο ηλικιακό όριο. Μάλιστα, η συμβουλευτική ομάδα συνιστά το εμβόλιο ακόμη και στις χώρες όπου το νοτιοαφρικανικό στέλεχος μειώνει την αποτελεσματικότητά του. We recommend for the vaccine to be used in people 18 years and above without an upper age limit. Την ίδια ώρα, η βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 50 χώρες. Η επικεφαλής καθηγήτρια στη Βρετανική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προειδοποιεί. At the moment, what's really affected us at the moment is transmissibility, because the new variant has swept the country, is going to sweep the world in all probability. Ο επικεφαλής της AstraZeneca πάντως εκτιμά ότι το φθινόπωρο θα αρχίσει η μαζική παραγωγή ενός αναβαθμισμένου εμβολίου ενάντια στις μεταλλάξεις. Προς το παρόν, ο Πασκάλ Σοριό δεσμεύεται για 100 εκατομμύρια δόσεις μέσα στο Φεβρουάριο από το υπάρχον σκεύασμα, ποσότητα που θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια από τον Απρίλιο και μετά. In partnership with Oxford University, creating an effective vaccine that provides 100% protection against severe disease, hospitalization and death. Παράλληλα, η AstraZeneca ανακοίνωσε συνεργασία με τον γερμανικό όμιλο Biologica, προκειμένου να παραχθούν από το δεύτερο τρίμηνο του έτους ακόμα περισσότερα εμβόλια. Στη Γερμανία, η κυβέρνηση προχωρά σε παράταση του lockdown τουλάχιστον μέχρι τις 7 Μαρτίου, υπό τον φόβο των μεταλλάξεων. Η καγκελάριος Μέρκελ από το βήμα της Βουλής παραδέχτηκε ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί δεν ήταν αρκετά. Dann waren wir nicht vorsichtig genug und nicht schnell genug. Wir haben auf die Anzeichen der zweiten Welle. Στο Ισραήλ, από την άλλη, ανοίγει σταδιακά ο δρόμος προς την κανονικότητα. Με σχεδόν το 70% του πληθυσμού ήδη εμβολιασμένο με τουλάχιστον μία δόση, δηλαδή περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ισραηλοί, νηπιαγωγεία και δημοτικά, υποδέχονται και πάλι τους μικρούς μαθητές.